μας ήρθατε στη γιορτή μας, παιδιά και γονείς, που είναι αφιερωμένοι στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι μικροί ξέρουν, και θα γιορτάσουμε, όχι, θα γιορτάσουμε μια ιστορική στιγμή της Ελλάδας, πρόσφατη δηλαδή, που έγινε πριν από σχετικά λίγα χρόνια, περίπου πόσα, όχι, εγώ ζούσα, πόσα, 40, περίπου 40, έτσι, λίγο λιγότερο από 40. Για να δείτε εκεί πέρα λιγάκι στον τοίχο, να βλέπετε και στον τοίχο, πριν περίπου, παιδιά, 40 χρόνια, στην Αθήνα, που γεννήθηκε η δημοκρατία, και η λέξη της είναι ελληνική, ελληνικότατη, γιατί εδώ γεννήθηκε, δυστυχώς έπαψε να υπάρχει δημοκρατία. Παίρνω φως απ' τον ήλιο και πιάνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει τα παιδιά τραγουδάνε στους δρόμους. Η φωνή τους στον κόσμο αλλάζει, τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει σαν ανθός στο θερμάζι. Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει σαν ανθός. Ένα σύννεφο είναι η καρδιά μου. Η ζωή μου διονύει σε πλατεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία. Αλλιώς είχε πέσει να κοιμηθεί η Ελλάδα εκείνο το βράδυ, αλλιώς ξύπνησε. Κοιμήθηκε με δημοκρατία. Μια δημοκρατία τραυματισμένη, ταλαιπωρημένη, γεμάτη διαμάχες, προβλήματα και διχόνια. Που όμως ήταν δημοκρατία. Και αλλιώς ξύπνησε η Ελλάδα το επόμενο πρωί. Ένας περίεργος όρος ακουγόταν στους δρόμους. Ήταν ο θόρυβος των τάγκς που είχαν βγει για να σώσουν υποτίθεται τους Έλληνες. Και το μόνο που κατάφεραν ήταν να τους καταπιέσουν και να τους αδικήσουν.
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που γνώριζαν τι θα συμβεί. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να προειδοποιήσουν τον κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν εισακούστηκαν. Η δημοκρατία αποδεικνύονταν για άλλη μια φορά, ελπίζουμε τελευταία, ανήκαν να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Πάντως, εκείνο το βράδυ της 20ης Απριλίου του 1967, η ζωή συνέχισε τον κανονικό της ρυθμό. Πού πάτε ρε παιδιά, φεύγετε από τώρα! Τι να κάνουμε, Βαγγέλη, παρτίδα δεν σταυρώσαμε το βράδυ. Να παίξουμε άλλη μία, μπορεί να είναι τυχεροί σας. Αμάρα, Βαγγέλη, αχώρετε εγώ με τα χαρτιά. Άστε τους ανθρώπους να φύγουν, φιλιά έχουν άδεια. Γιατί εγώ τι έχω, δεν έχω δουλειά. Άμα ανιστάξετε να σας φέρω να πείτε ένα ταμ ταμ. Υπέροχο ποτό, έχει καφεΐνη. Βαγγέλη, πίζουμε δυο μας άμα θέλεις. Α, όχι. Χωρίς τον Ανδρέα και τη Μυρτώ δεν έχει γούστο το κουμικάν. Κάντε υπομονή ως το Σάββατο που θα έρθετε σπίτι μου. Καλά, αφού επιμένετε, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Ο καθένας έχει την ελευθερία να κάνει αυτό που θέλει. Δημοκρατία έχουμε. Ως πότε θα έχουμε δημοκρατία, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Τι εννοείς, Ανδρέα, γνωρίζεις κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Πολλά ακούγονται, Ευαγγέλη μου, λένε πως θα γίνει πραξικόπημα. Χριστός και Παναγία, τι είναι αυτά που ακούνε φτιάχτηκα. Τι πραξικόπημα και βλακίες, Ανδρέα, για σοβαρέψε, παρακαλώ. Σοβαρός είμαι. Αυτά που σου λέω τα έχω ακούσει από έγκυρες πηγές. Δεν θα επιτρέψει ο λαός να γίνει πραξικόπημα. Μα τι μπορεί να κάνει ο λαός. Σε πληροφορώ, κύριε Μυρτώ, ο λαός έχει μεγάλη ωριμότητα. Θα αντιδράσει αν διότι κινδυνεύει η δημοκρατία. Ρε παιδιά, τόση ώρα που μιλάτε θα είχαμε τελειώσει την παρτίδα. Καλά, Βαγγέλη, είσαι τόσο ανέστητος. Για δικτατορία μιλάμε, για την κατάρρευση της ελευθερίας. Βαγγέλη, σύνερθε, δεν σε νοιάζει καθόλου αν έχουμε δικτατορία. Όχι, δεν με νοιάζει. Εγώ κοιτάω τη δουλειά μου και τα δυο μου τα παιδάκια. Δεν έχω πειράξει κανένα. Γιατί να με πειράξουν λοιπόν να αλλάξει η κυβέρνηση. Μα δεν μιλάμε για μια απλή αλλαγή της κυβέρνησης. Μιλάμε για πραξικόπημα, για χούντα. Σιγάστε βρε, τίποτε δεν θα γίνει. Ο λαός σήμερα είναι πολιτικά όριμος. Δεν θα επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Άντε, τιμηθείτε χωρίς άγχος. Τα λέμε το Σάββατο. Καληνύχτα. 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 Και κοιμήθηκαν όλοι. Μόνο που όταν ξύπνησαν, η Χούντα είχε αναλάβει την εξουσία. Έβλημα της Χούντας ήταν ο Φίνικας που αναγεννιέται από τους θάνατους. Έτσι είναι και ο φασισμός. Εκεί που νομίζεις πως τελείωσε οριστικά, ξαφνικά επαναφανίζεται και γεμίζει με αίμα τις ρίζες της ιστορίας. Γι' αυτό οι πολίτες πρέπει να επαγρυπνούν. Να μην μένουν αδιάφοροι. Να μην λένε, εμένα τι με νοιάζει, εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου. Αυτό θέλει ο φασισμός. Αδιάφορους ανθρώπους που κοιτάζουν μόνο τη δουλειά τους. Σαν τον κύριο Βαγγέλη και την κυρία Αφροδίτη. Δύο καλοκάγκαθους συνηθισμένους ανθρώπους. Που νομίζουν πως ξύπνησαν, μα δυστυχώς ακόμα κοιμούνται. Τον ύπνο του δικαίου. Να, κοίταζα πριν λίγο έξω από το παράθυρο και μου φάνηκε ότι ήταν να περνάει ένα τάμψ. Αχ, Βαγγέλη μου, δεν είναι νύχτα, το ποτό είναι. Ήπιες πολύ χθες το βράδυ. Υπερβολές. Δύο ποτηράκια ήπια όλα και όλα. Δεν ήπιες δύο, τέσσερα ήπιες. Τα μέτρα έχω εγώ. Αλλά είχε κάτι που είχαμε κόσμο και δεν ήθελα να σου κάνω σκηνή. Τέλος πάντων, ρε γυναίκα, πάει να φτιάξει με ένα μέρα κλίδικο καφέ και άστα πολλά λόγια. Βάλε και λίγο μουσική στο ράδιο να ξυπνήσουμε. Δεν έχει μουσική, άνοιξε προηγουμένως το ραδιόφωνο και παίζει μόνο η Λουπατήλη. Μήπως είναι καμιά γιορτή. Τι γιορτή ρε γυναίκα, 21 Απριλίου έχουμε, ξέρεις κανένα ανάγκη να γιορτάζει τέτοια μέρα. Μυστήριο, πολύ μυστήριο. Γείτονες, ανοίξτε! Ανοίξτε γονέα! Ο Παναγιώτης είναι άνοιξε, του κάτι θέλει να μας πει. Βαγγέλη, Αφροδίτη, έχω σπουδαία νέα. Σήμερα το πρωί συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που θα αλλάξει το ρου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τι έγινε, συμφώνησε να επιτέλους ο Πανδρέου με το Μητσοτάκη. Δεν είναι ώρα για αστεία, Βαγγέλη. Η Ελλάς ανοίγει σήμερα ένα νέο κεφάλαιο.
Μα τι έγινε, θα μας πεις επιτέλους. Επανάσταση. Τι επανάσταση, πού βρισκόμαστε, το 1821. Δεν εννοώ τέτοια επανάσταση. Στρατιωτικοί ανέλαβαν την εξουσία. Αυτό εννοώ. Μα δεν άκουσα να γίνονται εκλογές. Δεν χρειάζονται πια εκλογές. Βλέπετε, ο λαός δεν είναι ωριμός. Για στάσου ρε Παναγιώτη, γιατί δεν μας τα λες καλά. Εσύ πες να μας έλεγες πως ο λαός είναι πολιτικά ώριμος και δεν θα επέτρεπε σε κανένα να πειράξει τη δημοκρατία. Άσε τι έλεγα χθες. Δεν ήξερα πως ο συνταγματάρχης Παπαδόπουλος ηγείται των επαναστατών. Μα εσύ χθες το βράδυ. Σταματήστε επιτέλους. Ξεχάστε τι έλεγα χθες το βράδυ. Συνεννοηθήκαμε. Από σήμερα όλα αλλάζουν. Με ειδοποίησαν μάλιστα πως αναλαμβάνω γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών. Και τι σχέση έχεις εσύ με την οικονομία? Εγώ δεν έχω σχέση. Ξέρεις πόσα χρόνια είμαι διοικητής σε αυτή την πολυκατοικία? Άμα είναι έτσι. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω η αλλαγή θα είναι προσωρινή. Μόλις ο Παπαδόπουλος βάλει τη χώρα σε μια τάξη, θα προκηρύξει πάλι ελεύθερες εκλογές. Νομίζω πως λίγες εβδομάδες αρκούν για να βρει ο τόπος στην ηρεμία του. Δηλαδή όταν λες λίγες εβδομάδες, πόσες θα πει? Πέντε, το πολύ 10. Πέρασαν 5 εβδομάδες. Πέρασαν 10. Πέρασαν 20. 30. 40. Για να φτάσουμε στις 332 εβδομάδες και η Ελλάδα να βρίσκεται ακόμα στο γύψο. Είναι Νοέμβρης του 1973. Η Ελλάδα διανύει τον 6ο χρόνο δικτατορίας. Όπως λέει και ο λαός, που δεν μονιμόταν προσωρινού. Οι δικτάκτορες έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε διεθνή απομόνωση. Φυλακές, βασανιστήρια και εξορία περιμένουν όποιον αντιστέκεται. Ή όποιον τολμά να διατυπώσει ελεύθερα τη γνώμη του. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι φοιτητές κάνουν κατάληψη στη σχολή του Πολυτεχνείου. Ζητούν την πτώση της χούτας και ελεύθερες εκλογές. Γρήγορα μαζεύονται στο πλευρό τους και άλλοι μαθητές, εργάτες, νέοι και νέες από όλη την Αθήνα. Οι τύρανοι αρχίζουν να φοβούνται. Το ποτήρι της λαϊκής οργής και αγανάκτησης έχει πλέον ξεχυλήσει. Οι στιγμές είναι μεγάλες. Όλοι κάτι αναμβάνονται αυτό. Όλοι, εκτός από τον κύριο Βαγγέλη, που συνεχίζει ακόμα να κοιτάει τη δουλειά του. Γυναίκα, κόκαλα για τόσο καφές. Τώρα, Βαγγέλη. Ούτε μισό λεπτό δεν μπορείς να κάνεις υπομονή. Μα και τι άργησες τόσο πολύ. Ένα βγήκε στον μπαλκόνι να δω τι γίνεται. Τώρα πώς απόψε, τα έχουμε επεισόδια στο Πολυτεχνείο. Είδα στρατό και τάξη να έρχεται. Και τι μας νοιάζει εμάς, ρε γυναίκα, ας νοιαστούν να έχουν τα παιδιά τους εκεί. Γιατί το λες αυτό, Ευαγγέλη, επειδή τα δικά μας τα παιδιά τους και να είναι ήσυχα. Δεν θα νοιαστούμε για τα παιδιά των άλλων. Όχι, δεν θα νοιαστούμε. Μοιάστηκαν αυτοί ποτέ όταν εγώ δούλευα σαν τη σπηλιά από το πρωί ως το βράδυ για να τα φέρουμε βόλτα. Όχι βέβαια. Εγώ τότε γιατί να νοιαστώ για όλους αυτούς. Αφροδίτη μου, σε αυτόν τον κόσμο όπως έστωσες θα κοιμηθείς. Έτσι μου έμαθα συγχωρεμένος ο πατέρας μου σε όλη ώρα που εκεί που είναι. Μα πού είναι τα παιδιά, γιατί άργησαν σήμερα. Πήγα στη δίκη για διάβασμα, δεν θα αρχίσουν. Ευτυχώς είναι μαζί. Ο Πέτρος είναι μυαλωμένο παιδί. Τους είπες να προσέχουν και να μην περάσουν από το Πολυτεχνείο. Τους είπα, θα πάρετε να δεχτείτε το χέρι και σε λίγο θα είναι εδώ. Μην ανησυχείς. Δεν ανησυχώ. Απλώς καλό θα ήταν απόψε όταν θα επιστρέψω να κλειδώσουμε την πόρτα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Όλοι οι αλήτες στο Πολυτεχνείο έχουν μαζευτεί. Δεν είναι αλήτες, παιδιά. Παιδιά, του ζητούν δημοκρατία. Δημοκρατία! Τι είναι αυτά που λες, πού την άκουσες εσύ αυτή τη λέξη. Μα οι πολλές των παιδιών ακούγονται στο σπίτι μας. Επειδή είσαι παιδί, εσύ είσαι περίπου σταθιά. Πρέπει να είναι όλοι σαν και σένα. Σταμάτα, Αφροδίτη, θα μας ακούσει ο γείτονάς μου ο Παναγιώτης. Ξέρεις τι θα γνώριμε εσύ έχεις στην κυβέρνηση. Ξέρω, πώς δεν ξέρω. Αυτό είναι. Όλα τα κουκούκια του παρακράτου σπίτι του. Τέλος πάντων, δεν μας έχει ενοχλήσει ο άνθρωπος τόσο καιρό. Τα φίλου μου καίγεται για το αν είναι συνεργάτης της Χούντας. Ποιας Χούντας? Τρελάθηκες! Τι είναι αυτά που λες! Ωχ, Βαγγέλη, άντε και δεν έχω όρεξη, ποιος το καφές μου κρυώσει. Ναι, η
Η ώρα περνά, μα τα παιδιά αργούν να επιστρέψουν. Ο κύριος Βαγγέλης αρχίζει να ανησυχεί. Δεν ξέρει πως ο Πέτρος και η Έλλη βρίσκονται στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρει πως αγωνίζονται στο πλευρό των συμμαθητών τους μαζί με τους φοιτητές και τους υπόλοιπους νέους. Τα παιδιά αγωνίζονται για μια Ελλάδα ελεύθερη. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη. Για μια Ελλάδα δημοκρατική. Ούτε που περνάει το μυαλό του κύριου Βαγγέλη κάτι τέτοιο. Αυτός κοιτάζει μόνο τη δουλειά. Δεν του νοιάζει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν του νοιάζει αν είναι σκλαβωμένη η πατρίδα του. Ή αν την καταπιέζουν οι τύρανοι. Ευτυχώς όμως υπάρχουν κάποιοι νέοι και νέες που νοιάζουν. Είναι όμως άοπλοι. Όταν το τάγκ τσαλαπατάει την πύλη του Πολυτεχνείου και μπαίνει μέσα, οι νέοι και νέες τρέχουν να σωθούν. Προσπαθούν να γλιτώσουν τις σφαίρες, να ξεφύγουν από τα μασαριστήρια και τις ύψεις. Είμαστε στο Πολυτεχνείο. Μα εσύ είσαι το πάγιο διάβασμα. Πέτρο, τι είναι αυτό που λέει η αδερφή σου. Μητέρα, είχαμε πάει στο Πολυτεχνείο για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στη Χούντα. Πιστεύω τι θα γίνει με το μάθει ο πατέρα σα. Τι τέτοια προσφαρία είναι, γυναίκα. Καλά, πώς είσαι έτσι. Είχατε κανένα τύχημα με αυτοκίνητο. Όχι πατέρα, δεν είχαμε ατύχημα. Στο Πολυτεχνείο ήμασταν. Στο Πολυτεχνείο, δεν σας είπα να μην πάτε εκεί. Συμφορά μου τι έπαθα. Τα δυο μου παιδιά, τα βλαστάρια μου, που τα μεγάλωσα με πόσους τόπους και θυσίες. Αχ, τι μου κάνετε παλιό παιδιά. Τέλος πάντων, σας συγχωρώ. Και σας συγχωρώ όμως και εσείς να μην προσεχθείτε την άλλη που ξανακάνε. Μα γιατί μας συγχωρείς, πατέρα, δεν σου ζητήσαμε συγγνώμη. Είδατε σκοπό να ζητήσετε, έτσι δεν είναι. Όχι βέβαια, δεν κάναμε κάτι κακό. Δεν κάνατε κάτι κακό, δηλαδή δεν είναι κακό που είστε στο Πολυτεχνείο μέρος τους μαλλιάδες, τους αντιμπόιδες, τους γεγέδες. Πήγαμε για να διαμαρτυρηθούμε, να δεις τυραννία. Πήγαμε γιατί δεν μπορούσαμε άλλο να υπομείνουμε τα άλλα. Και δεν ήμασταν μόνοι μας, όλοι οι νέοι της Αθήνας μαζί μας ήταν. Δεν μιλάς για τους άλλους νέους. Για τα παιδιά του Βαγγέλη τα αποστολή δεν νοιάζει, το καταλάβατε. Και δεν μου λέτε, τι θα γίνει τώρα, σας κυνηγάει η αστυνομία. Σε ένα στενό τους ξεφύγαμε. Νομίζω πως μας έχασαν. Νομίζεις, δηλαδή δεν είσαι σίγουρος. Θεέ μου τι έπαθα, βρε απονήρευτα. Σας άφησε να ξεφύγετε για να δουν που μένετε. Και από στιγμή σε στιγμή θα έρθουν και θα μας συλλάβουν όλους μαζί. Και εμένα και τη μάνα σας. Πατέρα, ηρέμησε! Όχι, δεν ήρεμα! Πρέπει κάτι να κάνω! Το βρήκα! Θα ειδοποιήσω το γείτονά μας τον Παναγιώτη, τόσες γνωριμίες έχει! Βαγγέλη, είσαι τρελός! Θα καταδώσετε ίδιο σου τα παιδιά! Ο Παναγιώτης είναι καλός άνθρωπος, θα δείξει κατανόηση! Συνεργάτης της Χούντας είναι! Θα μας στείλει για βασανιστήρια! Υπερβολές! Η κυβέρνηση θέλω να πω, δεν κάνει βασανιστήρια, ούτε έχει σκοτώσει κανένα! Θυμάσαι το συμμαθητή μου, το Διομήδη το Κομνηνό. Ναι, βέβαια. Καλό παιδί ο Διομήδης. Αποκλείεται να ήταν μαζί σας. Το σκότωσαν σήμερα το πρωί, έξω από το Πολυτεχνείο. Την ώρα που μετέφερε τραυματίες. Στα χέρια μου ξεψύχησε. Το αίμα δεν ακόμα στο πουκάμισό μου. Μα γιατί το σκότωσαν. Μήπως ανακατεύτηκε με τα πολιτικά. Και επειδή είσαι ανακατευτή, ήταν λόγος αυτός να το σκοτώσουν. Βρε να ακούτε τον πατέρα σας. Πόσες φορές σας έχω πει. Τι σας νοιάζει εσάς, εσείς θα βγάλετε το φίδι από την τρύπα και ο Διομήδης αν κοιτούσε την δουλειά του τώρα θα ζούσε. Ξέρεις πώς σκοτώθηκαν σήμερα που δεν είχαν ανακατευθεί καθόλου. Ένα κορίτσι, 17 χρονών, η Βασιλική Πεκιάρη, βρισκόταν στα ράτσα του σπιτιού της όταν την πήρε ο βάλος στο κεφάλι. Δεν τους είχε ενοχλήσει, ούτε είχε μπλεχθεί με τα πολιτικά. Και τότε γιατί τη σκότωσαν. Ήθελαν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να τον κάνουν να μείνει στα σπίτια του. Ακόμα και μικρά παιδιά σκότωσαν. Αν είναι δυνατόν. Ένα αγοράκι, 5 ετών, σήμερα μαζί με τη μητέρα του περπατούσε στη λεωφόρο Παπάγου. Ξέρεις τι έγινε. Το πυροβόλησαν στο κεφάλι άντρες από μια στρατιωτική περίπολο. Σταματήστε. Δεν είναι δυνατόν.
δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος που θα σκότωνε ένα μικρό παιδί? Μάλλον κατά λάθος θα έγινε. Δεν έγινε κατά λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι, αν μπορείς να τους πεις ανθρώπους, είναι χειρότεροι και από εγκληματίες. Επί δύο μέρες πυροβολούσε στα τυφλά. Δεν σε ενδιαφέρει αν τα θύματα είναι μικρά παιδιά, νέοι ή γέροι. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να τον κάνουν να μείνει στα σπίτια του. Καλά, παιδιά, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε... Έτσι είναι και χειρότερα! Πατέρα, ξέρεις τι έλεγε ο μαθητής μου ο Διομήδης ο Κομνηνός? Πως δεν πρέπει να λέμε εμένα τι με νοιάζει. Γιατί αυτό θέλουν τι είναι, αδιάφορους ανθρώπους που κοιτάζουν μόνο τη δουλειά τους. Και πως πρέπει να λέμε εμένα με νοιάζει, και έτσι κάθε τύραννος, όσο δυνατός και να είναι, δεν θα μπορέσει να μας στερήσει την ελευθερία. Τελικά ο Διομήδης είχε δίκιο. Φταίμε όλοι όσοι αδιαφορήσαμε και επιτρέψαμε στους κοντικούς να διαπράξουν τα εγκλήματά τους. Πάντε τώρα να κοιμηθείτε και μην φοβάστε κανένα. Όποιος θα έρθει θα έχει πρώτα να τα βάλει μαζί μου. Καληνύχτα, πατέρα. Καληνύχτα. Τα θύματα του Πολυτεχνείου ήταν δεκάδες. Ανάμεσά τους μαθητές, όπως ο Διομήδης Κομνηνός, Αλέξανδρος Πακτήρης και Βασιλική Μπεκιάνη. Φοιτητές όπως ο Γεώργιος Αγούρης και η Νορβηγίδα Τόριν Έγελαν. Νεαροί εργάτες όπως ο Βασίλειος Παμέλος, ο Νικόλαος Μακούλης και ο Μιχαήλ Μυρογιάννης. Ηλικιωμένοι άνθρωποι που έτυχε να βρεθούν σε λάθος σημείο τη λάθος ώρα, όπως ο Σπυρίδο Κοντομάρης, 57 ετών, ή ο Ανδρέας Κούμπος, 63 ετών. Ακόμα και μικρά παιδιά όπως ο Δημήτρης Αγοράς, 5,5 ετών. Πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν μακριά από το χώρο του Πολυτεχνείου. Πυροβολήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές που σκοπό είχαν να προκαλέσουν τρόμο και σύγχυση στον απλό λαό. Τη μνήμη τους όμως την τιμούμε σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου. Βασιλική Μπεκιάρη. Το 1973 η Βασιλική Μπεκιάρη ήταν 17 ετών. Είχε σκοπό να γίνει γιατρός για να μπορεί να βοηθάει τους ανθρώπους της, να απαλύνει το πόνο των φτωχών και βασανισμένων ανθρώπων. Η γύρω της έγραφαν τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα της, που έτσι λουλούδι την περιγράφουν όλοι τους. Το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου του 1973 ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού της στο Νέο Κόσμο μαζί με γείτονες και φίλους για να δει τι συμβαίνει στις φυλακές ανηλίκων. Ξαφνικά όλη την είδα να σωριάζεται στο πάτωμα χτυπημένη από σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Την πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο, μα ήταν αργά. Η Βασιλική είχε πεθάνει. Γιατί σημάδεψαν όμως τη Βασιλική? Τι τους είχε κάνει? Κανείς δεν απάντησε ποτέ σε αυτά τα ερωτήματα. Ήταν τόσο αθώα και είχε τόσο όνειρο για το μέλλον της. Διομήδης Κομνηνός, ετών 17. Το 1973 ο Διομήδης Κομνηνός ήταν μαθητής της 6ης Γυμνασίου. Ξαφνικά χτυπήθηκε θανάσιμα στην καρδιά. Ο Διομήδης Κομνηνός δεν έτρεξε να κρυφτεί μόλις εμφανίστηκαν οι άνδρες του Ουράς. Συνέχισε να βοηθάει τους τραυματίες και ίσως αυτό ήταν που εξόριζε τους δολοφόνους του. Δεν έσκυψε το κεφάλι. Δεν έδειξε φόβο. Και ήταν μόνο 17 ετών. Είχε όνειρο να περάσει το πανεπιστήμιο. Να γίνει μηχανικός. Δυστυχώς η σφαίρα που τον σκότωσε δεν του επίτρεψε να εκπληρώσει το όνειρό του. Αλέξανδρος Παρτίδης, ετών 16. Το 1973 ο Αλέξανδρος Παρτίδης ήταν μαθητής της 5ης Γυμνασίου. Μια σφαίρα του τραυμάτισε θανάσιμα στην κοιλιά. Δεν ξέρουμε αν ο Σπαρτίδης κατευθυνόταν στην Πολυτεχνία ή απλώς βρέθηκε τυχαία εκεί. Ούτε αυτοί που τον δολοφόνησαν ήξεραν. Τους αρκούσε πως ήταν νεαρός και βρισκόταν κοντά στην Πολυτεχνία. Αυτό ήταν το έγκλημα του Σπαρτίδη. Τα νιάτα του. Ανδρέας Κούμπος, ετών 63. Ο Ανδρέας Κούμπος ήταν βιοτέχνης από την Καρδίτσα. Χτυπήθηκα στη λεκάνη από πειρά στρατιωτικού οχήματος. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Δύο μήνες αργότερα πέθανε από τα τραύματά του. Πώς
εξευτελισμός τρόπος. Συνεχίστηκε και με το θάνατο. Στην κηδεία του, στους οφάνες Καρδίτσας, όσοι ήταν οι συγγενείς και οι φίλοι, τόσοι ήταν και οι χωροφύλακες που είχαν επτυχθεί γύρω από το νεκροταφείο. Μάρκος Καραμάνης, 23 ετών. Ο Μάρκος Καραμάνης ήταν ηλεκτρολόγος από τον Πειραιά. Εντελώς ξαφνικά, μια ρηπή τον τραυμάτισε θανάσιμο στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στην κλινική Παντάνασα, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός. Τα πειρά που το σκότωσαν προήλθαν από στρατιωτική φρουρά που ενέδρευε σιδεράτσα το ΤΕ. Επικεφαλής ο αντιπολοκαυγός Ιωάννης Λιμπέρης. Σπύρος Μαρίνος, ετών 35, ήταν ιδιωτικός υπάλληλος από τη Ζάκη. Χτυπήθηκε από αστυνομικούς με συμπαγείς ράβδους και δεν άντεξε τα τάγματα και λίγο αργότερα θα... Μιχαήλ Μυρογιάννης, ετών 20. Ο Μιχαήλ Μυρογιάννης ήταν ηλεκτρολόγος από τη Μυτιλίνη. Τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε σε θεσμό πρωτοβοηθειών σε κομματώδη κατάσταση. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα, πέθανε. Γιατί άραγε σκότωσαν τον Μιχάλη μια μέρα μετά τη λήξη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου? Το τάγκ είχε κρεμίσει την πύλη. Οι φοιτητές είχαν διαλυθεί. Τα κρατητήρια ήταν γεμάτα νεαρούς. Κι όμως, τα θηρία συνέχισαν να σκοτώνουν. Δημήτρης Θεοδωράς, ετών 5. Στις 17 Νοεμβρίου το μεσημέρι, ο μικρός Δημήτρης τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά στρατιωτικής περιπόλου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου απλώς διαπιστώθηκε θάνατός του. Είναι δυνατόν κάποιος να σημαδεύει ένα μικρό παιδάκι? Προφανώς όχι. Όμως αυτοί που πυροβολούσαν στα τυφλά ήθελαν πολλά θύματα για να φοβερήσουν τον κόσμο να μείνουν στο σπίτι του. Και αν ανάμεσα στα θύματα υπήρχε και ένα μικρό παιδάκι 5 ετών, αυτό ούτε που τους ένοιαζε. Το μόνο που τους ένοιαζε είναι να διατηρηθούν στην εξουσία. Με κάθε τρόπο. Έξι ώρες ελευθερίας έζησαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Από τις 7 το απόγευμα, στις 14 Νοεμβρίου 1973, έως τις 3 τα ξημερώματα της 17ης. 56 ώρες μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο, η Ελλάδα συγκλονιζόταν. Χιλιάδες άτομα αγωνίζονταν για την ελευθερία. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν νέοι άνθρωποι από 16 έως 30 χρόνων, μαθητές, φοιτητές και κυρίως εργάτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Και αυτό τρόμαξε τη Χούντα ακόμη περισσότερο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δυνάμεις καταστολής συνέλαβαν περίπου 80 μαθητές και τραυμάτισαν άλλους 100. Ήταν τέτοιο το χάος και ο πανικός των στρατιωτικών, οι οποίοι πυροβολούσαν στα τυφλά ακόμη και όταν έβλεπαν μικρά παιδιά. Όπως λένε όσοι έζησαν τα γεγονότα εκείνες τις κρίσιμες μέρες της εξέγερσης, Πολυτεχνείο ήταν ολόκληρο το κέντρο των Αθηνών. Τα κλίματα όμως των φοιτητικών δεν τελείωσαν μετά τη λήξη της εξέγερσης. Το μεγαλύτερο έγκλημα έγινε λίγους μήνες αργότερα. 7 χρόνια μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, το έργο των φοιτητικών ολοκληρώθηκε. Για τη μεγαλύτερη ελληνική τραγωδία μετά το 1922. Ήταν το αποτυχημένο πραξικόπημα της Κύπρου και η κατάληψη ενός μεγάλου τμήματος του μαρτυρικού νησιού από τους Τούρκους. Για την προδοσία της Κύπρου ευθύνεται όχι η χούντα του Παπαδόπουλου, αλλά μια άλλη χούντα, αυτή του Ιωαννίδη. Έπειτα από ένα τόσο τραγικό γεγονός, το καθεστώς μπροστά στη λαϊκή οργή κατέρευσε. Η δημοκρατία επανήλθε μετά από 7 χρόνια δικτατορίας. Και η ζωή ξαναπήρε τον κανονικό της ρυθμό. Παιδιά, φεύγουμε από τώρα. Τι να κάνουμε, Βαγγελία, αύριο έχουμε δουλειές. Ας το τότε θα φύγουν, δουλειά έχουν αύριο. Γιατί εγώ δεν έχω δουλειά. Άμα νιστάξει να σας φέρω να πιείτε κοκακόλα.
Γείτονες ανοίξτε έχω νέα, σπουδαία νέα. Αφροδίτη άνοιξε ο Παναγιώτης είναι. Τα μάθατε έπιες η Χούντα. Ελάτε να βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίσουμε. Και εσύ Παναγιώτη γιατί πανηγυρίζεις? Μα θέλει και ερώτημα. Έπεσε η Χούντα, το καταλαβαίνεις. Έπεσαν οι τύραννοι. Α, εσύ δεν την έλεγες Χούντα. Εσύ την έλεγες Επανάσταση. Εγώ την έλεγα Επανάσταση. Είναι δυνατόν? Ναι, Παναγιώτη, ο Ανδρέας και η Μητέ έχουν δίκιο και αυτό μπορώ να το διαβιώσω κι εγώ. Καλά. Στην αρχή ίσως ναι. Μα όταν κατάλαβα τι κουμάσια είναι, άλλαξε στάση. Παναγιώτη, δεν μας τα λες καλά. Λίγα λόγια σας παρακαλώ. Εμένα η Χούντα με έδιωξε από το Υπουργείο όπου δούλευα. Σε έδιωξε η Χούντα του Ιωαννίδη, γιατί σου υπέρ της Χούντας του Παπαδόπουλου. Όχι ρε παιδιά, με παρεξηγήσετε. Εγώ έκανα πως δούλευα για τη Χούντα του Παπαδόπουλου, που στην πραγματικότητα προσπαθούσα να υπονομεύσω το καθεστώς. Σιγά σιγά ρε Παναγιώτη, σε λίγο θα μας πεις πως είσαι και αντιστασιακός. Πολλά λέτε. Αφήστε τις γκρίνιες. Θα βγείτε στους δρόμους. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει. Εντάξει, ευχόμαστε. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η δημοκρατία! Παιδιά, το τραγούδι προσκύνημα. Stop!
Εδώ η μικρή μας γιορτή που διοργανώθηκε από τους μαθητές της 6ης τάξης έχει λάβει τέλος. Με αυτές τις σκέψεις και με το θεατρικό δρόμενο στο οποίο συμμετείχαν, θέλαμε να σας μεταφέρουμε λιγάκι το κλίμα εκείνης της νύχτας, εκείνου του ξημερώματος της 17ης Νοέμβρη. Συναισθήματα γεμάτα ένταση, οργή, αγανάκτηση, απόγνωση όμως και αγώνας για την ελευθερία, αγώνας για τη δημοκρατία. Ας αποτελέσει λοιπόν το έναυσμα ώστε αυτό το θεατρικό δρόμενο να δώσει το μήνυμα σε κάθε Έλληνα, σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη ότι αυτή η χώρα που για ακόμη μια φορά έχει ξεστρατήσει και έχει βρεθεί πάλι σε χαλεπούς καιρούς είναι η χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Είναι η χώρα που γεννήθηκε η ελευθερία. Κλείνοντας λοιπόν, θα αφιερώσουμε μερικά λόγια στους φοιτητές που έδωσαν τον αγώνα τους. Στους φοιτητές που ξέρουν πάντοτε με τον τρόπο τους να διεκδικούν. Χειροκροτήστε, δεν θα μας χτυπήσουν φίλοι. Κόντρα στα πρόσωπα, υπού και σιωπηλές. Χειροκροτήστε, είμαστε άοπλοι και χίλιοι. Κόντρα σε εκείνη τη φωνή, κάνε στιτές. Χειροκροτήστε, θα έχουμε τραγούδια όπλα. Πρόχειρα μετρήθηκαν και ήταν πολλοί. Το χειροκρότημα έμοιαζε με χίλια όπλα. Πρόχειρα μετρήθηκαν και έμειναν μισοί. Χειροκροτήστε, περνάει μπροστά του τη γενιά. Παιδιά στιτά, παιδιά μισά, παιδιά νεκρά. Φίλοι ακούστε, μη χειροκροτάτε πια. Μαζί με τα νεκρά παιδιά πεθαίνει η ελευθερία. Ακολουθεί εθνικός ύμνος.